Τους φόβους για εισερχόμενα κρούσματα και από την Κακαβιά έρχεται να επιβεβαιώσει με χαρακτηριστική καθυστέρηση η κυβέρνηση μετά την ανάλυση των πρώτων δειγμάτων που ελήφθησαν πριν από μία εβδομάδα και πλέον, η ανάλυση των οποίων έκανε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να μιλά για επιβαρημένη εικόνα. Το διήμερο 11 και 12 Ιουλίου και στη συνέχεια εντός της προηγούμενης εβδομάδας τα κλιμάκια του ΕΟΔΗ που βρέθηκαν στην Κακαβιά έλαβαν περίπου 2.000 δείγματα. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Στέλιο Πέτσα, σε σύνολο 866 δειγμάτων που εξετάστηκαν, βρέθηκαν 8 θετικά δείγματα, χωρίς να διευκρινίζεται αν πρόκειται για διερχόμενους ή εργαζόμενους. Αντίστοιχα, ανακοίνωσε 170 κρούσματα σε σύνολο 19.676 ελέγχων που έγιναν στον Προμαχώνα από την 1η έως τις 18 Ιουλίου. Τα θετικά επιβεβαιωμένα κρούσματα οδήγησαν την κυβέρνηση στη λήψη πρόσθετων μέτρων στις εισόδους της χώρας, κλείνοντας μάλιστα τα τελωνεία Μαυροματίου και Μέρτζανη σε ό,τι αφορά την περιοχή μας, όπου και δεν έγινε κανένας δειγματοληπτικός έλεγχος το προηγούμενο διάστημα, αν και οι διελεύσεις επίσης ήταν δεκάδες ή και εκατοντάδες καθημερινά. Από τα ξημερώματα της Τρίτης, σύμφωνα με τα νέα μέτρα, η είσοδος στη χώρα επιτρέπεται μόνο από συγκεκριμένα σημεία ελέγχου και συγκεκριμένα τα τελωνεία Κακαβιάς, Κρυσταλλοπηγής, Ευζώνων, Προμαχώνα, Νυμφέας και Κήπων. Η κυβέρνηση, από την πρώτη στιγμή της σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων, κατέστησε σαφές ότι θα παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό και θα αναπροσαρμόζει τις αποφάσεις της ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα. Καταστήσαμε σαφές ότι ανοίγουμε τις πύλες της χώρας μας έχοντας ως γνώμονα την ασφάλεια των εργαζομένων στον χώρο του τουρισμού, των κατοίκων στους τουριστικούς προορισμούς και βεβαίως των επισκεπτών μας. Εξαιτίας της επιβάρυνσης στα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά των βαλκανικών χώρων, πήραμε πρόσθετα μέτρα στο συνεργειακό φυλάκιο του Προμαχώνα, ενώ ξεκινήσαμε εκτεταμένα στοχευμένα τεστ στα σύνορά μας με την Αλβανία. Την επιβαρημένη εικόνα επιβεβαίωσαν και τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών στα σύνορά μας με 8 θετικά κρούσματα σε σύνολο 866 στην Κακαβιά και με συνολικά 170 θετικά κρούσματα σε σύνολο 19.676 ελέγχων στον Προμαχώνα από την 1η έως και τις 18 Ιουλίου. Την τελευταία εβδομάδα παρατηρήθηκε συνεχώς αυξανόμενη ροή διελεύσεων είσοδος-έξοδος από τις 12 χερσαίες πύλες της χώρας πλην του Προμαχώνα. Συγκεκριμένα, 20.331 διελεύσεις από Αλβανία, 8.049 από Βουλγαρία πλην του Προμαχώνα, 16.358 από τη Βόρεια Μακεδονία και 4.325 από την Τουρκία. Με αυτά τα δεδομένα, ύστερα από έκτακτη σύσκεψη που συγκάλεσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων κ. Νίκος Χαρδαλιάς και με τη σύμφωνη γνώμη του επικεφαλής της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας και τον Κορονοϊό, κ. Σωτήρη Τσιόδρα, εισηγήθηκε προς τον Πρωθυπουργό τη λήψη πρόσθετων μέτρων σε ό,τι αφορά τις εισόδους και εξόδους από τα χερσαία σύνορα της χώρας. Ο Πρωθυπουργός αποδέχθηκε τη σχετική εισήγηση και αποφασίστηκαν τα εξής αναφορικά με τα χερσαία σύνορά μας. Πρώτον, πέραν των όσων έχουν ήδη αποφασιστεί και ισχύουν για την είσοδο από τον Προμαχώνα, από τα μεσάνυχτα της 3ης προς 4η 22 Ιουλίου έως και την 3η 4 Αυγούστου 2020, η είσοδος στην ελληνική επικράτεια για ουσιώδεις μετακινήσεις επιτρέπεται μόνο από τα συνοριακά σημεία ελέγχου Κακαβιάς, Κρυσταλλοπηγής, Ευζώνων, Προμαχώνα, Νυμφέας και Κήπων. Δεύτερον, οι Έλληνες πολίτες, όσοι έχουν άδεια παραμονής, οι κάτοχοι ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς, υποχρεούνται και αυτοί να συμπληρώνουν το Passenger Locator Form, το PLF, στην ηλεκτρονική διεύθυνση travel.gov.gr, καθώς και την ηλεκτρονική προαναγγελία σύντομης μετακίνησης στην ίδια διεύθυνση. Τρίτον, οι εργάτες γης, σε περίπτωση που βρίσκονται στη χώρα και εξέλθουν της ελληνικής επικράτειας πριν από τις 4 Αυγούστου 2020, δεν θα έχουν ξανά το δικαίωμα εισόδου μέχρι νεοτέρας. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει μια υγειονομικά ασφαλής χώρα. Ο κορονοϊός είναι εδώ και παρακαλώ όλους τους πολίτες να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις σε επιβαρημένες περιοχές όπως είναι σήμερα αυτή της Βαλκανικής, τόνισε ο κύριος Πέτσας στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ωστόσο, η ανησυχία στα ελληνοαλβανικά σύνορα εξακολουθεί να υπάρχει, αφού ακόμη και μετά τα πρώτα αποτελέσματα δεν υπάρχουν σήμερα μόνιμα κλιμάκια του ΕΟΔΗ που να πραγματοποιούν ελέγχους στην Κακαβιά.
Τα μόνιμα κλιμάκια αναμένονται χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση για το πότε θα εγκατασταθούν, αν και η αρμόδια αντιπεριφερειάρχης Αγνή Νάκου, μιλώντας την Παρασκευή στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ήπειρος TV1, ανέφερε πως είχε ενημερωθεί από τον ΕΟΔΙΟ ότι κάτι τέτοιο θα γινόταν από σήμερα. Η συμπλήρωση βέβαια του PLF από αύριο Τρίτη, χωρίς τον ταυτόχρονο έλεγχο των διερχομένων από κλιμάκιο που θα βρίσκεται εκεί, αποτελεί κενό γράμμα. Επισημαίνουμε με έμφαση ότι ο κορονοϊός είναι εδώ και παρακαλούμε όλους τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις σε επιβαρημένες επιδημιολογικά περιοχές όπως είναι σήμερα αυτή της Βαλκανικής. Αργά χθες το απόγευμα και ύστερα από την αναστάτωση που προκάλεσε η παρουσίαση της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτείας μεταξύ εκείνων που έχουν περισσότερα από 50 θετικά κρούσματα στον χάρτη του ΕΟΔΗ, έγιναν οι απαραίτητες διορθώσεις. Όπως προέκυψε, στην περιοχή χρεώθηκαν θετικά κρούσματα που βρέθηκαν στον Προμαχώνα αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας. Πάντως τα κρούσματα στη Θεσπρωτεία είναι συνολικά μέχρι σήμερα 15 και πρόκειται για αυτά στην περιοχή της Παραμυθιάς, ενώ ένα ακόμη επίσης καταγράφεται στην περιοχή με βάση τον τόπο μόνιμης κατοικίας.